Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγούλα γλυκάκι θα είναι, ατομικά γλυκάκια, για γιορτές είναι ό,τι πρέπει. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχουμε μία κατσαρόλα, στην οποία θα βάλουμε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λιπαρά, μπορείτε να βάλετε και χαμηλά λιπαρά. Τρακόσια γραμμάρια βούτυρο. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια ρόφημα σοκολάτας. Εάν δεν έχετε ρόφημα σοκολάτας, 50 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε 20 γραμμάρια κακάο. Εντάξει. Περιμένουμε να ζεσταθούν τα υλικά. Λοιπόν, στην ουσία φτιάχνουμε το λεγόμενο σαλάμι, το κορμό σαλάμι, λίγο διαφορετικά, το οποίο όμως θα γίνει, θα προσθεθούμε και άλλα πράγματα για να γίνει ένα ωραίο γλυκό, ώστε να μπορεί να σταθεί σε μια γιορτή. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Και θα βάλουμε και 50 γραμμάρια κονιάκ ή αν πρόκειται για παιδιά, γάλα. Του πάει το αλκοόλ, αλλά αν πρόκειται για παιδιά και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλκοόλ, θα βάλετε γάλα. Και έχει ζεσταθεί αρκετά, θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας κακάο. Προαιρετικά το βάζουμε μόνο για χρώμα, για να κορύνει λίγο το μείγμα μας. Αν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε. Και πάμε να στήσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα τα μπισκότα μας. 450 γραμμάρια μπισκότα, χοντροσπασμένα όμως. Είναι δύο συσκευασίες. Λοιπόν, αρχίζετε και τα βουτάτε μέσα στο μείγμα μας. Έτσι, όπως βλέπετε δεν το έχω βγάλει από τη φωτιά. Είναι κλεισμένο το μάτι μας, η εστία μας, αλλά δεν το έχω βγάλει από πάνω. Γιατί αυτό το κρατάει ζεστό και μπορούμε να ανακατέψουμε ώστε να γίνει ο κορμός. Λοιπόν, στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε ένα τσέρκι ή ένα κασάκι στο οποίο έχουμε βάλει από την κάτω μεριά μία ζελατίνη, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος, άμα δεν έχετε τσέρκι, απλά βάζετε ένα ταψάκι. Και τώρα θα μεταφέρουμε όπως είναι, το βλέπετε, το βάζουμε στην ευθεία τους και τώρα αυτό θα μπει κατάψυξη, να παγώσει καλά, εντάξει, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Τώρα, στην ίδια κατσαρόλα που είχαμε βάλει το προηγούμενο μείγμα, βάζουμε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά και 50 γραμμάρια βούτυρο. Εντάξει. Μία συσκευασία συμπυκνωμένο γάλα. Ανακατεύουμε καλά.
και περιμένουμε να ζεσταθεί. Μόλις ζεσταθεί καλά, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας κακάο. Έτσι. Το κακάο το βάζουμε αφενός για την πυκνότητα και αφετέρου για το χρώμα. Μας ενδιαφέρει να γίνει λίγο σκούρο το χρώμα του, έτσι, γιατί η σοκολάτα δεν θα μπορέσει να το δώσει, να του δώσει το χρώμα που θέλουμε. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει και ο κακάο μας και ρίχνουμε μία με δύο κουταλιές της σούπας κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να ρίξετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά υγρή βανίλια ή δύο καψίλια. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά μας και ρίχνουμε κουβερτούρα. Περιμένουμε να λιώσει η κουβερτούρα μας. Με κακάο 52%. Μην ξεχνάτε, έχουμε κλείσει τη φωτιά, εντάξει. Βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε για 5-10 λεπτά να κρυώσει. Φέρνουμε το γλυκό μας από την κατάψυξη. Εφόσον έχει αρχίσει και πίζει λιγάκι και ρίχνουμε επάνω στο γλυκό μας. Η σοκολάτα που χρησιμοποίησα είναι 600 γραμμάρια. Χτυπάμε λιγάκι για να βγουν τυχόν φουσκάδες που μπορεί να έχει μέσα. Λοιπόν, και βάζουμε κατάψυξη τώρα να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Όπως βλέπετε, το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Τώρα, μπορείτε το γλυκό να το κόψετε, να το αφήσετε μέσα στο ταψί όταν το βάλετε μέσα στο ταψί, αν θέλετε να το κόψετε μερίδες, μπορείτε να μην το βάλετε καθόλου μεμβράνη, έτσι, και να το αφήσετε μέσα και να το κόψετε τετράγωνα και να σερβίρετε. Εάν όμως θέλετε να τα κάνετε ατομικά, αναγκαστικά θα βάλετε μεμβράνη η οποία βγαίνει μόλις παγώσει το γλυκό μας, έτσι, θέλει κατάψυξη για να παγώσει καλά. Λοιπόν, και τώρα εδώ έχω ένα ποτήρι στο οποίο έχω βάλει ένα μαχαίρι για να μου ζεσταθεί, ούτως ώστε να κοπήσω η σοκολάτα σωστά, το σκουπίζω και έτσι όπως είναι καυτό, του κάνω ένα κόψιμο, βλέπετε που σκόβεται. Κάθε φορά που θα το κάνετε αυτό, θα το κόβετε, θα το σκουπίζετε το μαχαίρι,
για να μπορεί να είναι στεγνό και να μην λερώνει το υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπετε, το γλυκάκι είναι φανταστικό. Θα το κόψω τώρα εγώ και σε λιγάκι θα σας το δείξω και έτοιμο. Όπως βλέπετε, το έχω κομμένο και σε μερίδες. Έτσι θα είναι. Βλέπετε. Κομμένο και σε μερίδες. Βέβαια, θέλει κατάψυξη, να κρυώσει καλά για να μπορέσει να κοπεί. Εντάξει, μην μου το βιάσετε. Και μετά σας έδειξα τον τρόπο, μαχαιράκι, καυτό, για να μπορέσουμε να το κόψουμε σωστά. Εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!